Καλά είναι. Καλύτερα είναι από το Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έπαθε, παρακαλώ. Τι έπαθε, λέει ο Αντρούλης, περαστικά του. Να είστε καλά. Κώστα, δρόμο. Λίγο καλύτερα είναι από χθες. Ιωάννα, πάρει τον μπούλο από εδώ. Λες μόνο να κρύβεις και βλακίες. Να μ' αρέσει ο περιόδος να σκράτω. Δεν μ' αναναρτήσα. Είμαι φίλα λεγοκιού και με παρακολουθείτε τα εγώ εντρέλος όντως εσείς. Γεια σας, δώρα μου. Δεν είναι έτσι όπως θα λες. Τι λένε, μόνο θα μπορώ να δω, τι λένε. Καλησπέρα τα περαστικά, περαστικά την αγάπη μας, Στέφανη τι κάνεις. Δεν λένε κάτι αγαπημένο. Άμα λένε κάτι θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω λόγο να μην το πω πλέον. Όχι, δεν θέλει. Ξαπλωμένος. COVID. Να ορίστε, κάτι τέτοιο σχόλιο, το έχουμε λέει COVID, γι' αυτό εκεί είναι βριάζει. Δεν είναι σχόλιο σε κάτι. Καλύτερα είναι. Έχει έξι ράματα στο κεφάλι. Δεν νομίζω, δεν κάνεις δεν σε βγάζει έξω. Έχει έξι ράματα εδώ. Το ξέρω λίγο, εσύ το ξέρεις λίγο στο κάτω. Το ξέρω, ρε. Εσύ το ξέρεις στο κάτω. Ποια μας έλα αυτά. Α, κατάλαβα ποιος είναι, εντάξει, οκ. Ποιος είναι, ε. Γι' αυτό σου φτιάχνει με το χέρι το σπασμένο. Τι χέρι το έγινε. Την ώρα πήγα να σου βγάλω την κάρτα. Ήταν ένας και δίνει το άμκα του. Και το χέρι του, που το είχαν χαλάτι, το είχαν αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα μου, περαστικά και σε σένα. Το παιδιό ποιος είναι αυτός που ήταν. Ο φίλος του μου είχε δώσει ένα τσιγάρο. Και εγώ θα ξεχάσει τα τσιγάρα σου. Περαστικά του έχουμε. Να κάνουμε και ένα ευχέλαιο, εννοείται θα κάνουμε. Ευχέλαιο, βεβαίως. Θέλουμε λέει να σε δείξω. Όχι. Δεν θέλει. Ναι, χτύπησε. Έπεσε όπως ερχόταν από το δωμάτιο. Διότι κάνανε κάποια αλήθεια στράμματα και τους κάναμε μήνυση, πες το. Ερχόταν από το κρεβάτι μέσα στο σαλόνι να μου πει να κλείσω το live και χτύπησε πάνω στο μάρμαρο που έχουμε την τηλεόραση. Κόπηκε το μάρμαρο και έκοψε το κεφάλι του εδώ πάνω και έκανε έξι ράματα. Και αντιτανικό εμβόλιο τι σου έκανε. Ωρό. Πρέπει να το υπογραφήσω αυτό, Στέφανε. Μπορείς να μου το σώσεις το βίντεο αυτό. Ναι, το φτιάξουμε το. Μάγια, μάνα μου γλυκιά. Και θα το κάνω βίντεο, θα το εξεργαστώ στον υπολογιστή. Γεια σου. Γεια σου ρε μάνα, άξια τραγουδίστρια και ψυχή. Μονάρα μου.
Αντώνη Κοστίβη. Δεν έχασα μάνα, εγώ να το πω. Στείλε μου το στο κινητό να το στείλω στον υπολογιστή να το κάνω επεξεργασία. Δεν έχασα μάνα, εγώ να το πω μια αγία. Και πού είσαστε εδώ 260 άτομα, μου ρίχνετε κάνα τώρα. Για πες μου τώρα εσύ. 260 άτομα έχω, ούτε ένα δώρο. Για πες. Οπότε... Τσάπα και η λάμπα. Δεν πειράζει για τη λάμπα, χαίστηκα εγώ. Όχι, η λάμπα εννοώ το τραγούδι που λέει τσάπα και η λάμπα. Δεν έχω γενέθλια, όχι. Δεν θα βγάλω κανένα σε παράθυνο. Δεν ξέρω καταρχήν. Εγώ βλέπω 240 άτομα εδώ, ούτε ένα δωράκι, ούτε ένα τριαντάφυλλο, τίποτα. Από ότι για ποιο λόγο να κάνουμε κανένα live. Για ποιο λόγο. Γεια σου Άντα μου, ευχαριστώ πολύ Άντα μου, είσαι καλά. Ρίξει και θα σε βγάλω. Να τον δω πρώτη, τον έχω βάλει και στόχο. Σύντε κάτω από τρέλη. Εγώ να μην πάντρε πολύ πιθανά. Έσου, έσου. Ακαβώ δεν γεγάζουμε βακή κόμμα. Ποιες κολλήσανε, ποιες κολλήσανε. Είναι γνώσεις εσείς και πρέπει να es normal sentir miedo al principio. Ya verás cómo todo irá bien. No es eso. Ρίξε εσύ και εγώ θα σε βγάλω, το υπόσχομαι αυτό. Άγια πνεύμα. Δεν πρόκειται να βγάλεις τίποτα. Ρίξε εσύ και εγώ θα σε ανεβάσω, κατευθείαν. Μόλι ρίξεις θα πας στον Γιάννα. Του, αλήθεια σάντα. Δεν είμαι κακός, αυτός είμαι. Και σε όποιον αρέσει. Τον εμένα αρέσει και βόλτα του. Αυτός είμαι, ποτέ δεν ήμουν κάποιος άλλος. Να πάτε στα... να πάτε τη σούργια, να τα live, τι να κάψετε. Ναι, 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 είναι thriller αυτό. Σε παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα. Α, μη ρίξει το λύκο και να τον ανεβάσω παράθυρο και θα τον βγάλουμε. Κάθεστε και ασχολείσαι, τι κάθεστε και ασχολείσαι. Γεια σου Χαρούλα. Αν και σένα Χαρούλα. Όχι τη συντονίστριά μου. Δεν το βλέπω, ναι, 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 με 300 coins πέριξες σε χθες, ε. Ποιος είναι αυτός, σαν μαλακάς. Ενημέρωσε τους ότι έχουν πάει κατηγορούμενοι σήμερα. Ε, καλά, εντάξει. Δεν το ξέρουν ότι είναι κατηγορούμενα κάποια παιδιά εδώ μέσα. Ξέρουν, έχουν ακούσει. Τα ξέρουν ότι έχουν πάει κατηγορούμενοι. Έχουν ακούσει τα χθεσινά live, έχουν ανεβεί στα YouTube. Τα ξέρουν ότι έχουν πάει στο...
Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea. Ναι, όταν σου πω χαρούλα, κάντο. Α τι, τελευταία πρινσέσα, Βίρχεν Σαγράδα Μαρία. Θα περιμένουμε να πάει παρά 20 και αν δεν πέσει ο λύκος να ανεβεί παράθυρο, δεν τον αφήνουμε μέσα. Κάθεσαι και ασχολείσαι. Έλα, με προκαλείς. Εμένα με προκαλείς. Με προκαλείς, Πάρε έναν αποκλεισμό εφόσον με προκαλείς και τράβα και στα ανάθεμα, μαλάκα. Κάθεσαι και ασχολείσαι με τα σχόλια. Τον έδιωξα εγώ. Τον έδιωξα. Μπλοκ και σίγαση. Να δούμε ποιον προκαλεί. Με προκαλείς. Έλα, έχεις φάει ήδη μήνυση, κύριε Μπιλ Σάντρια. Αυτός είναι μέσα, τώρα έφερε το αυτό αλήθεια που είχε φάει μήνυση. Όχι αυτός, ήταν το άλλο προφίλ. Γιατί το έκανε το φωτοκάρι. Γιατί το προηγούμενο το έχω κάνει blog. Ξέρω ποιο είναι. Καλά τον έκανε, μα... Καλά του έκανες, μου γράφουν από κάτω. Ο Σάντρια ήτανε. Το δεύτερο του προφίλ. Βρε μαλάκα. Σε φέραμε στην ήρθε στην Ελλάδα, σου ανοίξαμε το δρόμο, είδε τα ρεάλιτι. Μα το παρατράβηξε, λέει ότι θα κάνω και στο τέλος με προκαλεί. Άντε γαμίσου στην πατρίδα σου, άντε γαμίσου. Χαρίτο, ευχαριστώ πάρα πολύ αγόρι μου, να είσαι πάντα καλά. Τώρα που θα σε καλέσει ο εισαγγελέας να δούμε τι θα του πεις εκεί πέρα, αλήτη Σάντρια. Να δούμε τι θα του πεις, Σάντρια. Κάνε τους μπλοκ από τα live μέσα, πέταξα σκουπίδια αυτά. Τον πέταξα. Τον πέταξα με μπλοκ. Με μπλοκ. Κάθεσαι εσύ και συνομιλείς. Όχι βέβαια. Κάθομαι εγώ και μιλάω με εφοπλιστές και πάμε. Σιγά μου ρε τα... Μιλάω με τα αρχίδια σου. Μια τρία από τα αρχίδια μου, μα ξέρω εγώ. Άντε ρε, με τους μαλάκες. Να μου στείλεις και εμένα πριν σε όταν έρθεις Αθήνα. Τι να σου στείλει. Μήνυμα. Να κάνει τι πρίζεις. Ο Σάντριας σας γαμά, είστε σκουπίδια και εδώ. Βρε άντε και γάμιζου κι εσύ. Σύψα κοπρόσκυλο, έκο πρόσκυλο, κάτσε σε κάνω και μπλοκ. Μπλοκ, μπλοκ, μπλοκ. Μην κάθεις και τα δεδοτό, είσαι μπλοκάκια, μπλοκάκια, να πάνε σαν ομπλοκίτη. Και μπλοκ και σίγαση αυτοί που γράφουνε. Εγώ να δεις πόσο γραμμένο τον έχω. Μη του απαντάς, γιατί θέλει να γίνει φίλμα μέσα από εμάς, δεν θα γίνει μέσα όχι. από εμάς. Και ένα κοπρόσκυλο το reality, μακριά. Και βέβαια όχι. Θα τα πει όμως ο κύριος Εισαγγελέα που προκαλεί. Θα τα πούμε στον κύριο Εισαγγελέα. Κι ας είναι στο εξωτερικό, μην νομίζεις δεν βρίσκεται. Τα πάντα βρίσκονται. Ο Εισαγγελέας βρίσκεται τα πάντα πλέον. Κοπρόσκυλο. Κοπρόσκυλα. Γεια σου Αλεξάνδρα. Φαίνεται ο στόχος εσάς. Καλησπέρα Στέφανε, τι όμορφος είσαι που ξύρισες το μουσι και φάνηκε το πρόσωπό σου. Ζενέπη, κάτι μου λέει. Δεν ξέρω. Θα διαβάσω κάτι, δεν θα πω, κάποιος βρει ποιος είναι ο Σάχλα, θα καταλάβει. Λοιπόν, ο Ιησούς είπε, αληθινά σας λέγω, γιατί για όλους αυτούς οι αστέρες φέρνουν τα πράγματα στη συντέλεια. Ο Σάκλας, που σημαίνει ότι είναι ο Θεός του κόσμου τούτου, ένα από τα ονόματά του, όταν συμπληρώσει το χρονικό διάστημα που ορίστηκε για αυτόν και θα τελειώσουν αυτά που είπε ότι μπορούν να κάνουν, τότε όλοι θα καταστραφούν μαζί του με τα δημιουργήματά του, σε Ευαγγέλιο του Ιούδα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα πράγματα, ας το καταλάβει ο κόσμος, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στη συντέλεια.
Ανέβαμα θέλεις παράθυρο, δεν λέμε κάτι. Μόλις δεν έχω την ώρα. Ανατρίχια σαλή καλέ. Βλέπετε το στόχο. Για πείτε. Α, τον βλέπετε. Χαρούλα, εσύ τον βλέπεις. Είσαι οκ, okay, δηλαδή. Τι έχουμε βάλει, 100-200 κόνις να πιάσουμε. Δώδεκα άτομα έχουμε εμείς εδώ. Δεν θα σου απαντήσω καλησπέρα. Γεια σου Στεφανία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για το 30 φυλάκι. Γεια σου Σοφία. Γεια σου Στεφανία. Στέφανε, τι θα κάνετε τις γιορτές? Είναι προσωπικά. Αλαξοκολλιές. Είναι πάρα πολύ προσωπικά αυτά. Αλαξοκολλιές θα κάνω. Γεια σου μπρο. Εγώ προσωπικά θα κάνω αλαξοκολλιές. Τι έχεις κάνει? Σου έλεγα τώρα, αλλά έχει χάρη, πάρει μια σίγαση. 230 άτομα εδώ μέσα. Πού είναι οι δωρητές? Πού είναι οι δωρητές που λέγανε θα μας στηρίξουν? Πού είναι, εγώ δεν βλέπω. Γεια σου Ντάριο αγόρι μου. Γεια σου Βίκη. Αρκίδη θα μας στηρίξουν. Καλημέρα, καλή. Για ξαναπέστω. Σήμερα. Ή ουστέ θα βγει, γιατί. Περιμένει εσύ να στηρίξει ένα Να, σε αυτό συμφωνώ που λε. Αρκίδια θα μα στηρίξει. Θα μα στηρίξει. Για λόγια δεν πειράζει. Μην ξέρει να πει το τώρα εδώ μέσα. Κάνει απλό αυτό που θέλει. Ο καθένα να λέει να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμα του κάθε μιανού να κάνει ό,τι θέλει. Η κυρία θα βρεθεί εκπλήξεων στο δικαστήριο. Όταν θα βγουν να το αποφάσει, θα δει την κυρία αυτή. Ναι, σου μην ξέρω να μην το δω τσόκαρο. Το τσόκαρο δεν με ενδιαφέρει. Καλησπέρα στην Άξο. Ο γορίλας της Νίτσας. Γεια σου γορίλα της Νίτσας. Σ' ακολούθησα. Κουρασμένος φαίνεσαι Στέφανε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Πού στο καλό είναι οι δωρητές? Μάλλον κρύβονται κάτω από τις μασχάλες της μάνας τους. Δεν έχει live ψέματα σας λέει. Δεν πειράζει, ο καθένας σας λέει ό,τι θέλει. Σταματήστε να βάζετε λόγια και να σκοτώνετε ο κόσμος. Δεν σκοτώνεται κανείς. Ρε Στέφανη, χαχαχα. Κανείς δεν σκοτώνεται. Καλησπέρα σε όλα τα δικά σας μια, αλλά εμείς είμαστε πανέξυπνοι και πανπόνιροι, δεν είμαστε χαζοί. Εσύ που λες γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Δεν το ονόμαστε εμείς για το τι θέλουμε. Σκάσε με διαδότσε.
chicas. Están todos mal. Todos los pedidos. Πάμε τα ταπ και δωράκια. La bandeja también. Pero están todos mezclados, ¿no lo ve? Ruebe. Ναι, καλά, εσένα δεν σε πιστεύω. Μην ασχολείσαι, μην από του το διαβάζει, σχολιάζει, μην του δει αξία, μην του κάνει διαφήμιση. Είστε. Και καλά, είναι δίπλα, βρίσκεται. Και καλά, ότι είμαστε δίπλα. Ραούλη, αν σε κάνω. Σε κρατσό του Γερμανού θα πήγαινε. Κάνε ωραία καρέκλα. Α, ωραία καρέκλα, υπέροχη. Ναι, 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 ειδικά εσύ, χιλιάδες και εκατομμύριες φορές. Άντε βρε, παράτα μας. Στείλτε και θα σου το δείξω. ¿Qué hace? Los especiales se tienen que comer de bocado. ¿Tráguelo? No, no, no. Yo soy Madame Susu. Ande dos en dos. No, no, no. ¡Que los espere! ¡Cómete dos en dos! Ves paráciro, muy lego. Él. Δεν θα μπορούσα, Στέφανε, γιατί είμαι άρρωστος, σου είπα. Κάτσε μου να μένω στο λεπτό, δεν έχω πει γιατί κονομάω 10 λιοντάρια στην εμφάνισή μου, άντε ρε. Κάτσε μου να μένω. Σας είδαμε και όταν τον βλέπατε. Έμα, πες τα. Πού μας είδαμε. Σας είδαμε και όταν τον βλέπατε στην τηλεόραση, πως του περώσασταν γράφει η Στεφανία. Παιδιά, ασχοληθείτε λίγο με την προσευχή, ασχοληθείτε λίγο με το Θεό. Ασχοληθείτε λίγο με τον κόσμο που τελειώνει και αφήστε μένα. Ο Ανδρεούλης λέει έχει ψυχούλα, να είσαι καλά αγάπη μου όμως. Ασχοληθείτε, ασχοληθείτε με το τίποτα, με το μάτιο αγότητα του κόσμου. Έλα να σε ακολουθήσω και εγώ, δεν θα σου απαντήσω Στεφανία. Λοιπόν, θα δείξω τον Ανδρεούλη, θα σου στείλω τη δεντάρι να φύγω, να πας στο καλό. Buenos días, hermana. Αυτά τα θέλω για τον εισαγγελέα που γράφετε. Βγάλτε. Είναι αυτά τα ίδια άτομα, καλύτες. Όχι, κάνουν ψεύτικα και λένε ότι... Στέφανε, πόσο σύφυλλη λέει, είσαι τελικά, είσαι τέρμα. Παρακάτσι, κάνε λέει, ποιος με συντηρεί. Τοξικές... Όχι, άντρα σου. Όχι, δεν κατάλαβες, αυτό το έβγαλα screen. Για να το βγάλω φωτογραφία για να το δώσω αύριο και εκεί στη μίση που θα γίνει συμπληρωματική στην κυρία Τάδε θα γίνει συμπληρωματική θα πούμε ότι μπαίνει με ψεύτικα και γράφει. Ωραία. Και θα αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Μια καταντημένη είναι τώρα, μην ασχοληθεί με την καταντημένη. Δεν ασχοληθεί με την καταντημένη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν σκεφτείς ένα
Γιατί απαγορεύεται να μας συντηρούν, ποιοι είναι αυτοί και ανακατεύονται. Έμα, πες τα ρησινάνηση. Στο μπούτσο μας κουμάντο έχουμε βάλει. Μάλλον έχουμε βάλει στο σπίτι μας κουμάντο. Στο μπούτσο μας κουμάντο βάλαμε. Πώς θα ζούμε, τι θα κάνουμε. Φέρεις λίγο χυμό, το χυμό που έχει. Στη μαρά μου. Να πιω τα φαρμακά μου. Να είσαι καλά, Γεωργίτσα μου, Στεφανία μου και λέω Γεωργία. Λίγο, όχι πολύ. Πήραμε δώρο. Όχι. Θρίλερ. Και είπα να δω τι κάνετε κι εσείς, αλλά... Αλέκα, κάνε και στρούχημα πάνω. Μένω εδώ. Πουλήθηκε σε μία μέρα. Αυτή η εντομοποστική είναι ακόμα καλύτερη από τη γάτα. Α, εσύ γράψεις σε πολλές μαλακίες εδώ και δεν θα τα πάμε. Καλά κάνατε. Ηρεμιστικά λέει πίνεις που να σε μοιράσω στα δύο. Για να αλλάξουμε δωράκι. Να δούμε, μπορεί κανείς να μου στείλει κανένα δώρο. Ή τσάμπα κάθομαι και ταλαιπωρούμε. Ας βάλουμε ένα κύκνο. Ας βάλουμε ένα κύκνο. Ποιος μπορεί να μου στείλει ένα κύκνο. Ναι, αγάπη μου. Ναι. Ένα κύκνο. Ποιος μπορεί να γραφτεί στο αστέρι. A ver, por parejas. Muy bien, dos pasos a la derecha y dos a la izquierda. Venga. Τι δίπλωμα θέλω εγώ. Και πάμε tap tap και κοινοποίησεις. Δεν ξέρω ποιος άλλος έχει live και δεν με νοιάζει. Πάμε tap tap και κοινοποιήσεις. Δεν πειράζει. Τίποτα, δεν είμαι και στα καλύτερά μου. Το κουμπίσω. Γεια σου ρε Βούλα Ανδρεαδάκη. Ε,
Με αυτό που έπαθε χθες ο Αντρεούλης, λίγο είναι. Να βλέπεις τον άνθρωπό σου με όλη τη μούρη μέσα στο αίμα. Τι λέτε ρε παιδιά. Να έχει ανοίξει το κεφάλι του στη μέση. Τι λέτε ρε. Ποιοι νομίζετε ότι είστε. Τα χίδια μου είναι. Τα δυο. Πού είναι το καμπαναδιό. Φυσικά στο ΚΑΤ. Ήμασταν από τις 1 μέχρι τις 3, 2 ώρες προσπαθούσαν οι γιατροί. 3. Δηλαδή έλεος κάποιοι ανθρώποι εδώ μέσα. Όχι έλεος, κάποιοι όλοι, περισσότεροι. Δεν τον χτύπησαν, χτύπησε. Αλλά δεν χτύπησε από μόνος του, τον φέραν σε κάποιο σημείο για να γίνει αυτό. Παίρναν τηλέφωνα στο σπίτι. Παίρναν τηλέφωνα στο σπίτι. Γίνει λύνηση σε 5 κινητά. Εντάξει κύριε Ορέστη, πούστη, θα σε φτιάξω καλά εγώ Ορέστη. Θα πάω και τα σπίτι μου το γραφείο στο live ότι έπαιρνε. Περίμενε και θα σε φτιάξω καλά. Σου πω εγώ στο σπίτι της δικιάς μου μάνας, στο Τίμιο. Και σου παίρνει τηλέφωνα και ροφή. Ωραία και η κυρία Λίκη και να κάνει live και εγώ που πειράζω δηλαδή. Απαγορεύεται εγώ δηλαδή να κάνω live. Να πέρα και όλα τη σελίδα του Γιάννη είναι ελεύθερη. Τι λες ρε Βαγγέλη, Ρώμα από το Ξούτ. Φίλοι. Ναι, αλλά δεν κάνω. Κάνω μόνο δίπλα του. Γεια σου Νίκο Στουρνάρα. Κύριε Πρόεδρε, τι κλέβω και φρικάρω. Όσο δείχνεις. Όποιος θέλει να με βλέπει να μπαίνει στο προφίλ μου, να βλέπει τα βίντεο που ανεβάζω και να πατάει like. Γιατί δεν μπαίνω εκεί. Γιατί δεν μπαίνετε να πατήσετε like. Θέλουνε μόνο στο live, Facebook, στο τζάμπα. Instagram και στο TikTok και θέλετε μόνο live να βλέπετε. Βέβαια, περνάει η ώρα. Στο τζάμπα, στο τζαμπέ όλα. Όχι. Όχι, όπως λέει και η Αλικάρα, στο τζαμπέ κομμένα. Θέλω κι εγώ ένα γορίλα. Καλά είναι ο Κουστορνάρα. Εύχομαι φιλιά εκεί στη Γερμανία που είσαι. Αγόρι μου το βλέπεις το θρίλερ, αγάπη μου. Το ξέρω, δεν έχει βάλει και ωραία το Netflix. Όταν είστε έξω και κυκλοφορείτε, αν ανησυχείτε, ηλικιωμένοι και παιδιά στο σπίτι, οι ανησυχείτε μήπως συσλέψουν τα υπάρχοντά σας. Χρησιμοποιήστε αυτή την έξυπνη μήνυ και έλα, εσένα θα σε βγάλω, γιατί μου έχει ζαλίσει τα αρχίδια μου. Μπορείτε να βλέπετε τι συμβαίνει στο σπίτι σας από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Υποστηρίζει εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και βίντεο. Μπορεί να σας ειδοποιήσει συμπτώματα όταν έρθει κάποιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 180 ημέρες ακόμη και αν διακοπεί η παροχή ρεύματος. Αυτόματη περιστροφή 360. Ας με γαμάνε, εσύ τι πρόβλημα έχεις. Αυτόματη ανείχνευση σώμα. Τα σχόλια δεν τα βγάζω, δεν με ενδιαφέρει. Σε πραγματικό.
Με τι ασχολεί το κόσμο, ρε παιδί μου, αυτό μου κάνει. Μάλλον δεν έχετε προσωπική ζωή. Δεν θα σου απαντήσω, επειδή είσαι πάρα πολύ κοπέλα, θα σε κάνω συντονίστρια μόνο και μόνο εσένα. Όχι, δεν θα κάνει συντονίστρια σε άλλου, το είπα αυτό. Μόνο εσένα και κανέναν άλλον. Τελευταίο μου συντονιστή γράφει και πολύ καλά λόγια για εσένα. Δεν θέλω συντονιστέ. Όχι, να μην ακούγεται να κάτι κάνουμε Red Bull. Κανένα δεν κάνουμε Red Bull εμείς. Κάντε κοινοποίησεις. Εδώ κάνω ένα ψεύτικο προφίλ Γαβριέλα Ουσάκοβα. Δεν πειράζει, θα τα αφήσουμε μέσα. Και αν μας ενοχλήσει, θα το πετάξουμε. Κοπρόσκυλα. Γιατί εχθές πώς ήμουν, ήμουνα χάλια και δεν το ξέρω. Ε? Μην απαντάς. Όχι, γιατί να μην απαντήσω. Μου λέει τι κάνεις σήμερα, είσαι καλύτερα, γιατί εχθές τι ήμουνα χάλια. Έλα μου νύ στον τόπο σου και βόλευγε το δικό μου. Πάμε tap tap, να φτάσουμε τα 20.000. Τώρα θα κάνω κι εγώ ότι κοιμάμαι. Σε παρακαλώ, μην το σχολιάσουμε αυτό. Να αφήσω το κινητό κι εγώ τώρα στο τραπέζι, πάνω στο κομμωδίνο και να κοιμηθώ. Ε, και να σας γράψω τα χέρια μου, να του βάλω και το κινητό να φορτίζει και να παίζει το live μέχρι το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Και να κάνουμε και σεξ, να ακούτε. Ναι, λέει η Γαβριέλα Ουσάκοβα, μωρή είσαι τρελαθή. Μωρή, από εδώ αλλοπαρμένη. Ε, μωρή αλλοπαρμένη από εδώ. Τώρα θα είδε τι θα κάνω. Αφήσω και εγώ το κινητό πάνω στο τραπέζι. Και θα με πάρει και εμένα ύπνος όπως την Κέτη τη Φίνου. Ας η γυναίκα, σε παρακαλώ, δεν θέλω καμία ζήτηση για την Κέτη. Κέτη είναι φίλη, είναι καλός άνθρωπος. Είναι 80 άτομα μέχρι στιγμής. Κάτσε να ξαναπάρω ακόμα 2 λεπτά ύπνο. Πόσα άτομα πήγαμε, 182. Βρε κοπρόσκυλα, βρε μαναφούκηδες. Ποια είναι, κάτσε κλείσω ακόμα. Δηλαδή, μόλις πάει 12 και 5 θα ανοίξω τα μάτια μου. Χτυπήστε την οθόνη. Κοιμήσου, κοιμήσου. Καλό ύπνο. Ξανακοιμήσου, μου λένε. Πάμε βρε ταφτάπ και κοινοποίησεις. Απορώ πως το κάνουν οι ηθοποιοί που κοιμούνται χωρίς να αναπνέουν.
154 κόνες. Έλα μου νύ στον τόπο σου και πούτσο μη γυρεύγεις. Εγώ έλεγα και το δικό μου. Ποιο δικό σου? Μη παροιμία. Όχι, το δικό μας άστο όξο. Α, εσείς δεν πάτε καλά, τα έχετε ξεφύγει. Έχετε ξεφύγει πάρα πολύ άσχημα. Τι να σχολιάσουμε, την επικυρότητα. Πολύ κρύο έχει. Πάρα πολύ κρύο έχει. Θέλω. Εντάξει, άντυχε σε τη μούρη σου και μετά έλα σε εμάς. Δεκαπέντε μέρες. Παγώσαμε, λέει Λουλουδού. Λουλουδού! Ρε Στεφανή, έχει πολύ κρύο. 1,81. Ποιος εσύ, 1,85. 1,81, ό,τι λέει ταυτότητα. Α, ταυτότητα, εγώ δεν σου λέω. Ό,τι λέει ταυτότητα. Και εγώ σου λέω 1,85. Άσε τι λέει ταυτότητα, έχεις γράψει λάθος. Όχι, δεν έχω γράψει λάθος. Σου λέω, ξέρω από μένα. Εγώ τι σου είπα, χαίστηκε στο. Το κουμτελάκι λέει, έχει πάρει λέει φωτιά. Μπράβο, καλή ζέστη. Εγώ έχω καλωριφέρ. Πετρέλαιο εμείς έχουμε. Πετρέλαιο. Όχι, δεν θέλω. Ποια είναι αυτή? Σκύβει τον ήχο. Άμα μπει. Άμα μπει, διαφορετικά την πετάξω. Σαν ψέμα. Σαν ψέμα. Σαν ψέμα. Στέφανε, λέει μου, πρέπει να κόψει λίγο. Γιατί με τα λεφτά σας τρώω? Έλα Χριστέ και Παναγία. Δεν μην τους απαντάς καλά στις δικές σου. Βρε, δεν πάνε να γαμηθούνε. Δεν μην απαντάς καλά στις δικές σου. Άιντε, πού ήσουν? Δεν σε ακούω. Έλα να παίξουμε έναν αγώνα, άμα θες. Και να φύγω. Γιατί έχει κάνει που δώσει και όλα να ακούω? Εγώ την έχω κάνει μιούτ. Γεια σου, ράδιο λαϊκό μου. Πάμε τα πτάπ και ένα δωράκι ωραίο για να σας δω να νικήσουμε. Μην χάσουμε τις τρεις νίκες, να τις πάρουμε τις δύο. Ποιες δύο, μία να παίξει, χαίρετε. Ναι, να πάρω τις δύο νίκες αυθινής θέλω. Μήνα καλύτερα για τη γυναίκα, μην λες αυθινής. Πάμε. Μήνα καλά. Ένα δωράκι. Ράδιο βοήθα, please. Τι νομίζω ότι ήμουν αδύναμος. Πάμε βρε παιδιά μου. Αν είναι καλή κοπέλα. Άντε, στην ακούμε. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ παιδιά που ήρθατε. Τι
πήγαν οι εχθροί μου από εκεί τώρα. Ξέρω, γνωρίζω. Πίστηκες. Έμα, αυτό. Παιδιά, δεν είχα καταλάβει, τώρα το κατάλαβα. Ούτε εγώ το ήξερα, Σπάρτα, και δεν το ήξερα. Τώρα το κατάλαβα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Γεια σου, Σοφία μου. Καλή είναι καφέ. Οκ, παιδιά, οκ. Εσύ γιατί στην ακολουθώ, τη γόγο. Ναι, είμαστε φίλοι. Συμπαθητικοί φαίνεστε. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσύ, ευχαριστώ. Παιδιά, δεν δίνουμε βάση σε κανένα σχόλιο, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ο καθένας. Να κοιτάξουμε εδώ το παιχνίδι. Παίζουμε τώρα με τον Στέφανο. Πάμε. Ταπ, 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 ταπ. Όλοι και από εκεί και από εδώ. Ταπ, πάμε, πάμε, ταπ. Πάμε. Ταπ, ταπ. Καλ. Ευχαριστώ, Καλ. Έχουμε τέσσερις. Για να βοηθήσω. Παιδιά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Respect. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, δεν κάνει. Πάμε ταπ-ταπ. Πάμε τα πτάπη και ένα δωράκι, πρέπει να μην χάσουμε τις τρεις νίκες. Α, εδώ δεν πάτε καλά. Τα έχετε παίξει. Παιδιά, ευχαριστώ. Μανίνα. Πανάκο μου, καλησπέρα. Μπέμπα μου, κοριτσάκι μου, ευχαριστώ. Γεια σου, Πανάκο μου, γεια σου. Στόρμ, και εγώ σ' αγαπώ, ρε Στόρμ, και εγώ σ' αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αριάννα μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Μπες μέσα και πέτα με ένα δώρο, στο μία λεπτά τώρα, έλα. Να μας πάρει τις τρεις νίκες η γυναίκα, η κοπέλα από εδώ. Ο καθένας παίρνει τις νίκες με τις αξίες. Ευχαριστώ πολύ εγώ για το παιχνίδι. Συγγνώμη, να είστε καλά, καλό βράδυ. Δεν βάζει να πεις. Γιατί, δεν πειράζει. Εστίκα μας. Διαφέρει αγάπη μου. Μας απερίπτουν, δεν θέλουμε. Κάτι σου είπα, μην κουνάς το κεφάλι σου. Κάτι σου είπα όμως. Μην κουνάς το κεφάλι σου και εσύ το κάνεις. Τι θα κάνω, θα γυρίσω. Όχι. Τι θα κάνω, άνθρωπος. Απαγορεύεται. Τι θα κάνω. Ίσα-ίσα λέει που είπε πριν απαγορεύονται ομοφοβικά σχόλια για αυτήν και τον Αντρεούλη. Να είναι καλά η γυναίκα, δεν ξέρω, το είδα. Ναι, είναι, να είσαι καλά πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Πέφτεις πράγει.
Καλησπέρα στα μάτια. Πες, ροχαλίζει πάλι. Α, το εθνικό άγχος. Κάτσε να το πετάξουμε έξω. Δεν σε έχω συντονιστεί. Όχι όπως πριν. Ναι. Γιατί δεν ανεβαίνεις πάνω παράθυρο ή βαριέσαι. Μ' άρεσε τα κάμερα. Ρωτάω, παιδί μου. Εγώ, άμα δεν τις πάρω πίσω της μου, δεν θα ησυχάσω. Λοιπόν, πάμε κάποτε να κάνουμε tap-tap-tap και κοινοποιητούλα. Πάμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί... για την πρόσκληση... Πάμε. Πάμε τα ταπ και κοινοποιήσου όλες, παιδιά. Κολλάει. Τρεις, έχουμε τρεις δωρητές. Πες, σπάνε πολύ τα κόκκινα μαλλιά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Σου πάνε πάρα πολύ τα κόκκινα μαλλιά, λέει ο Ανδρέας. Αντρεούλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κριστίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αριάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Άλλους δύο έχουμε. Καλησπέρα, Διδυμάκη μου, αγάπη μου. Ακολούθησε το Διδυμάκη. Δεν είναι πάρα προφίλ. Διδυμάκης ακολούθησε ο Αντρεούλης. Αριάννα, ευχαριστώ, αγάπη. Αυτό το ομοφοβικό σχόλιο που κάνει Τζόκερ, σαν τα και γαμίτσι και πώς έκανα εγώ, για να μην κάνεις ομοφοβικά σχόλια. Τον έκανα εγώ. Διδυμάκη, βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γκογκό μου. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Διδυμάκη. Πάμε κάποτε να κάνουμε τάπ-τάπ-τάπ και κοινοποιητούλα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και κάντε όσοι θέλετε, όσοι άτομα είστε εδώ πέρα, κάντε follow back στο Στεφανάκο μας και ακολουθήστε τον. Και εδώ την κυρία Αντριάννα 29. Αντριάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διδυμάκη, μία βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρεούλη μου. Σένα έβγαλα. Συγγνώμη. Θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση. Εγώ είμαι εγώ σου λέω κάτι. Το Διδυμάκη μόνο. Δεν θέλω που παιδί να μας διαγεμίσουμε συντονιστές. Έτσι θέλουμε, θέλουμε πέντε συντονίστες μόνο. Δεν θέλουμε κατά. Πέντε συντονιστές έχω μόνο τώρα. Και γνώμη, θέλω να απαντήσω τον κύριο Αντρεούλη που είναι δίπλα στο Στέφανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και γνώμη που δεν τον άκουσα πριν, γιατί κάτι διάβαζα εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρεούλη, κύριε Αντρεούλη μου, που είσαι δίπλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξέρεις ότι σε εκτιμώ και σε αγαπώ σε σένα. Και εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ και σε παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό τίποτα, τώρα. Τίποτα, μου, τίποτα, καρδιά μου, τίποτα. Να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό, τίποτα άλλο. Να έχεις υγεία, καλό μου κορίτσι, να έχεις υγεία και να προσέχεις. Γεια σου Στράτο, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Πατήστε τάπι-τάπι και κοινοποιητούλα, όσοι άτομα είστε μέσα, δεν πειράζει, αγάπη μου, πατήστε.
Είναι φίλη μου, Αριάννα, είναι φίλη μου η Τζούλια Μπλόντ, για να καταλάβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντρεούλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύτερα να τελώ και το Αντρεούλη, δεν μπορώ να τελώ, κύριε Αντρεούλη, καλύτερα και το Αντρεούλη. Βέβαια, καλύτερα και το 200 χρονών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κριστίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριάννα μου. Γεια σου, Κυριάκο μου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, Άγγελε. Πάμε να κάνουμε τα αυτά από το κοινοποιητούλο, σας παρακαλώ. Καλή αγαπώς, πας απάνω και πάτε στο κρατήριο. Εννοείται, εννοείται αγαπάμε Αντρεούλη, εννοείται αγαπάμε Στεφανάκο, εννοείται, μπράβο σου, συγχαρητήρια, μπράβο σου, μπράβο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ Αντριάννα μου. Τίποτα αγάπη μου, σας αγαπώ πολύ, φιλάκια ψυχούλες μου, καλή τη. Ευγενέστατο, πω πω, ευγενική. Πολύ καλή γυναίκα. Ευγενέστατο. Έτσι, πω πω. Για να βάλουμε τι. Αυτή που τρώει 50 κατσαρόλες στην κατσιά της. Με γκρίνεις, μη σχολιάζεις. Πολύ γλυκός άνθρωπος. Μακάρι να ήταν όλος ο κόσμος έτσι. Yeah. Ευγενέστατο πλάσμα. Δεν είναι όμως όλος ο κόσμος έτσι. Τι έχετε πάθει σήμερα, Μαριάννα, σε ακολούθησα, αν και είναι ιδιωτικό το προφίλ σου. Πάμε tap-tap και κοινοποιήσεις. Ανέβα παιδάκι μου. Τι? Ανέβα παιδάκι μου και ας μην κάνουμε τίποτα. Με 12 και μισή είναι από τώρα και μισό. Έχει πιαστεί το χέρι μου από τα τάρτα. Μας βγάζει φοριό ή όχι. Πενταχώσα 92. Λοιπόν, να βλέπω το πρωί τον Θεό πίσω από την Ανατολή, να βλέπω τον Θεό πίσω από την Δύση. Και όποιος που λέει... Γέρασε βέβαια. Γιατί έτσι Θεός, θέλω. Δεν τον είδαμε ποτέ. Γιατί την Ανατολή δεν έχετε δει. Δύση δεν έχετε δει. Κουρτουνιασμένο πέλαγο δεν έχετε δει. Πίσω από όλα αυτά είναι ο Θεός. Όλα αυτά, όλο αυτό το σύμπαν το κυβερνά ο μεγάλος πατέρας μας που βρίσκεται εκεί ψηλά. Και που κάποια μέρα θα πάθει να δει τραπέ να βλέπω το πρωί. Εγώ δεν βλέπω ρε όμως Βενετία δωράκια, τίποτα ταπ-ταπ, ούτε ταπ-ταπ, ούτε δωράκια, ούτε τίποτα. Και απογοητεύομαι πάρα πολύ πλέον. Δεν είναι πώς θα φέρω, το θέμα είναι εσύ. Δεν είναι πώς θα φέρω, το θέμα. Απογοητεύομαι πάρα πολύ πλέον. Απογοητεύομαι από τα live. Δεν έχει ούτε ο ούτε κόσμος ο καλός που ήταν, ούτε... Έρευνα σοβαρά. Ούτε ο κόσμος ο καλός που ήταν είναι πλέον τίποτα. Η πρακτική βία της διεύθυνσης ασφάλειας της έχει να δει. Αν θα κάνει όλο και κύκλωμα, υπάρχει κύκλωμα, υπάρχει ταμείας, υπάρχει μια χρήση. Ωραία, έλατε να παίξουμε με μία που έχει 307 άτομα που ούτε καν δεν την ξέρουμε. Α, όχι. Ας παίξουμε με άτομα που ούτε καν τα ξέρουμε. Λάτε από το Αίγυπτο. Κάτσε μου πως βγάζουμε κάτι. Αλλά και αυτή θα μας διώξει. Exactly one.
καλύτερα να κάνω και τώρα δεν έχει. Αγώνα, έλα. Αγώνα, με σένα. Δεν πειράζει, αγώνα, έλα. Δεν το δέχεσαι. Στο καλό και στην αρχή της Παναγίας. Κουμπίδια. Έλα, ρε Νικολέτ. Bye. Wait. Παίζει μετά. Α, παίζει. Μπρο. Wait. Καλά, μην παίζεις τα αρχίδια. Θες να παίξουμε ένα αγώνα. Όπα, εδώ πέρα μπήκαν κι άλλοι. Εδρό. Άλλοι. Εδρό. Άλλοι. Εδρό. Άλλοι. Εδρό. Άλλοι. Εδρό. Άλλοι. Εδρό. Πού είναι η Κλέρη? Δεν ξέρω. Α, πάμε τα τάπ. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το κάτι νούμερο που παίρνει αυτός. Πάει ο κόσμος και δίνει λεφτά. Και σε αυτούς δίνει. Πάμε τα ταπ και δωράκια. Πατάμε πάνω στην οθόνη. Ταπ, ταπ και κοινοποίηση και δώρα. Πάμε. Ναι, λιγάκι να είναι ντέμι. Εσύ είναι, ποιος είναι, τι. Για ποιον γράφουμε. Σταβανέ. Πού μου, ρε. Μου λέει, ναι, λιγάκι είναι. Α, μου γράφει η ντέμι. Στεφανέ μου, καλησπέρα, ο Αντρούλης, είναι καλύτερα. Mm. Και λέω, λιγάκι είναι. Βέβαια, είπε ο γιατρός δύο μέρες ξάπλα. Ηρεμία. Καλό βράδυ, Χαρούλα. Αχ, τη γρήπη το χείρο, ναι. Έχω άκουσα, έχω γρήπη.
Σοφία μου, βοήθεια! Το βλέπει. Ναι, μην το βλέπω. Σε ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Διαβάζω το σχόλιο, ευχαριστώ. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Σοφία. Παραλίγο να χάσω τη ζωή μου, που δει παραγιώζητες. Εσένα τι σε διαφέρει η Τζία του πάει το μουσί έτσι. Δεν κατάλαβα άντρας και λέει στον άντρα σου πάει το μουσί έτσι. Λέει πόσο άντρας τι τώρα δεν σου πει. Γεια σου Λατίνα μου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί μου, για το σχόλιο για τις συνευχές σας για τους αγγέλους. Πάρα απ' όλα είναι μαζί μου η Παναγία η Μεγαλόχαρη, που είναι πιο σημαντικό πρόσωπο απ' όλα. Γεια σου, Αριάννα μου. Και μετά είναι η μητέρα μου, η οποία με προστατεύει, που μου στέλνει μηνύματα. Πριν το πάθω αυτό είδα όνειρο, χθες το πρωί, είδα όνειρο. Νόπι. Σοφία. Πρέπει και χτύπησα το κεφάλι μου. Τι πήρε το να έχω. Έχω εξηράματα στο κεφάλι. Είσαι καλά. Τι πήρε το να έχω. Καλησπέρα. Τα ξέρω, Δήμη μου. Τα ξέρω, αγάπη μου. Γλυκιά. Εσύ πάντα με ένα καλό στόμα. Είσαι και με ένα καλό λόγο εδώ μέσα. Δεν σας ανέβω παράθυρο, αλλά με κλειστή κάμερα. Hello, my friend! Αυτό. Hello, my friend! Δεν είμαι φίλος σου εγώ. Hello, yeah, let's do a battle. Do you mind if I play music? Ναι. Don't mute me. Can I play ένα my... Ένα λεπτό να απαντήσω στα αγγλικά. Can I play you my song? I make music. Δεν ξέρω αγγλικά πρώτον. Can... Can it's you hear okay, me? Okay. Can you hear me? Can you hear me? No. Can you? Πήγαινε δυσπώς το μάικ. Can you hear me? Θα χάσουμε. Can you hear me? Τι. Can you hear me? Σ' ακούω, yes. 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 Να καλά τα γυπέτσεις. Μα μια ζωή περιμένα τα γη, δεν το βλέπετε πως είναι. Έλα να ανέβεις παράθυρο εσύ. Ανέβεις παράθυρο. Ακούστε λέει, ακούω εδώ μήνυμα. Στέφανε, αυτός είναι γέρος. Α, ναι, γιατί δεν τον πετάς έξω, γιατί δεν το είδα. Γιατί ο γέρος του γαμάει το μουνί της μάνας σου, μπάσταρδε. Γράψε κάτι, παιδί μου, να σε ανεβάσω. Σου βάλε τελεία, δεν με το βλέπεις. Δεν μου το βγάζει. Αν μου γράψει τελεία. Έλα, σε βρήκα, σε ανέβασα. Ο Καραγιώζη. Όχι, επίσης εγώ μην κλείσεις. Εύχομαι να είσαστε καλά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και από κοντά. Από τα παραθύρια του TikTok. Όχι, δεν θα ανοίξουμε κάμερα. Γιατί να ανοίξουμε κάμερα? Για να καταγράφετε το κεφάλι μου το χτυπημένο, το βάζετε μέσα στα site. Δεν έχουμε λόγους να ανοίξουμε κάμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Μην το βάλεις μεσολάβη, θα σου κάνω τουρισμό. Γεια σου Μέρη και Γιώργο. Φιλιά στη Μυτιλίνη. Πάρε ο μαλάκας από τον Σαντρεούλη, είπαν ότι πέθανε. Λοιπόν, τώρα θα πεθάνει εσύ από το live, έλα. Έφυγε με αποκλεισμό, κάνει σίγαση μόνο. Σίγαση. Έλα, μαλάκες εδώ μέσα. Έλα, Ντέμι μου, αγάπη μου. Ντέμι μου, Ντέμι. Δεν θα σου πω ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Είσαι πάντα καλά. Αχ. Στεφανία μου. Είσαι μοναδικός. Το ξέρω, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τα φτάφια δωράκια. Όποιος σου συνειδητοποιεί, εσύ νωρίς καλά θα κάνει. Αχ. Ναι, άμα πονάς το κεφάλι σου, παρακαλώ, μην το πιέζεις. Θα στο καθαρίσουμε μετά πάλι. Δεν το βλέπεις αυτό. Άστο, το κάνω σίγα σίγα, μην το βγάζεις. Ιδονίζαμε να τους κάνω σίγα και μπλοκ. Σε ακολούθησα κι εγώ. Έστειλες τον Αντρούλη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί, Αλεξάνδρα, δεν είναι κάπου σε ξέρω εγώ εσένα. Αλεξάνδρα, όταν θα μπαίνει σε ένα live, δεν θα δίνει συμβουλές σε ξένους άντρες. Πήγαινε, δώσε συμβουλές στο δικό σου άντρα. Το τι θα κάνει στο κρεβάτι που κοιμάται μαζί μου, αν είναι καλό να καπνίζει ή όχι, αυτό θα το κρίνω εγώ. Yeah. Δεν θα το κρίνει καμία τσουλάρα εδώ μέσα και κανένα μαλάκα εδώ μέσα. Κουμάντο στο σπίτι μου κάνω εγώ. Εγώ και μόνο εγώ. Δεν μου έδωσε διατροφή και μου είπε να σε κάνω και μπλοκ. Μπράβο, πέταξε τον έξω. Από το πρόσκυλο όλο. Κάποιον άλλο πέταξα, δεν ξέρω ποιο διάολο πέταξα. Τέλος πάντων. Αυτόν πέταξα. Καλησπέρα μου, Νεβασιά. Τάκη. Πού έχει βρει την κοπέλα αυτή. Άσε από τη δουλειά, δεν κάνω το μπλοκ. Μου κατά λάθος έγινε. Μαρία. Πώς να είμαι. Ναι, κορονοϊό έχεις εσύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να λουστώ για 15 μέρες και θα αναγκάζομαι μετά το πενταήμερο, εξαήμερο να πηγαίνω σε κομμωτήρια να με λούζουν με στεγνό, να μην πηγαίνει καθόλου στην πηγή νερό. Να χτενίζομαι και να μπορώ να βγαίνω έξω. Πώς θα βγαίνω έξω άλλους, δεν μπορώ, δεν έχω συνηθίσει, κάθε μέρα λούζομαι. Το ξέρω, Χριστίνα μου, δεν κάνει νερό. Μέχρι να κοπούν τα ράματα, το ξέρω. Έξι ράματα, Παναγία μου. Βρε, άντε γαμίσου και εσύ και το πήρκι μαζί. Θα δώσω μετά. Μαρία. Το ντρίσαν που είναι αφρός και καθαρίζει τέλεια, ναι, το αγόρασα εχθές. Το αγόρασα εχθές το ντρίσαν που, αγαπητέ, και θα το πηγαίνω στο κομμωτή μου να μου το βάζει και να μου φτιάχνει τα μαλλιά. Μαρία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγάπη, να είσαι καλά. Να τα εκατοστήσεις, λέει τα ράματα, Ντρεούλη, και εσύ να μην τα εκατοστήσεις, εσύ να πας κατευθείαν στο φέρετρο. Τον έκανα εγώ. Πάλι οσυχαμένα υποκείμενα. Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, φύγατε πολύ συντονιστές. Δημήτρη, ευχαριστούμε για τα λουλουδάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα σου πω, Στεφανία μου. Ναι, αλλά για μένα, αγάπη, είναι δύσκολο γιατί φοράω ένα διχτάκι και θα το φοράω μέχρι την Τρίτη αυτό το διχτάκι.
πιέζει τα αυτιά μου αυτό το διχτάκι. Είναι πάρα πολύ κουραστικό το κεφάλι μου, αυτή η γάζα και το διχτάκι. Μόνο με μεγάλη υπομονή, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το βγάζω λίγο, το κρατάω, να ξεκουραστεί το αυτί μου και άντε πάλι. Μα και Θανάση, δεν έχεις να βοηθήσεις κανένα σε τίποτα. Γιατί λες μαλακίες. Έφυγες μισήγες. Λες μαλακίες. Είναι μεγάλο το πράγμα, είναι αρκετό. Ναι, είναι μεγάλο. Είναι και πάλι εξηράματα. Και το κακό είναι ότι έχουν ξύρισει και ένα κομμάτι στο μαλλί μου και τι θα κάνω, το θέμα είναι πώς εμφανίζομαι. Άστε τα, άστε τα, άστε τα, αφήστε τα. Αφήστε τα να πάνε. Αχ, και πώς θα καταλάβαινε τα ράματα όταν μου τα κάνανε, πόναγα. Κάντε τα αυτάρκη κοινοποίηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Αντιλεούλη μου, αγάπη μου, τι έκανες, πόσες προσευχές έχω ρίξει, δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για τα δωράκια. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Εννοείται ότι θα κάνουμε φιέλεο. Το κακό το μάτι μερικών. Στο νοσοκομείο πήγα μόνος μου, αγαπητή μου, οδηγώντας εγώ το αμάξι. Ο Στέφανος δεν οδηγεί και φυσικά είναι δίπλα μου, γιατί είναι ο άντρας μου. Δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, Νανά. Να είσαι καλά. Αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα σου πω, δεν θα σου απαντήσω. Κάντε κοινοποίησεις για το live και δώρα και τα αυτά. Να πήγαμε και στον Ευαγγελισμό. Όχι, Ντέμι μου, δεν ζαλίζομαι. Μετά από δύο, μόνο πόναγα, τώρα δεν μπορώ να έχω κιόλας την πληγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό υπάρχουν τα account. Δεν πρέπει να μάθω να οδηγώ. Είναι σε θέση για σου μέρος. Δεν χρειάζεται να οδηγεί. Δεν θέλω εγώ να οδηγεί να κινδυνεύει. Ή χειρότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρώτο δώρο που έκανε στον Αντρεούλη. Θα ακολουθούμε να συνανισάκι δύο. Μου το δημιούργησαν το πρόβλημα, αγαπητοί. Δεν ήμουν μόνος μου και το έπαθα. Από κάποιους αλήτες μέσα από το TikTok το έπαθα αυτό. Λοιπόν, και έχουν φάει μήνυση αυτοί εδώ οι άνθρωποι σήμερα το πρωί στην Κηφισιά. Σηκώθηκα και πήγα. Τι έχω κάνει μήνυση. Δεν θα σου απαντήσω, ευχαριστώ πάρα. Σε αυτά τα κινητά που πήραν εδώ στο σπίτι μου και με αναγκάσανε να σηκωθώ και πώς πήγα να προσωστεύω να κλείσει το live, θα πέσα πάνω στο μάρμαρο και χτύπησε το κεφάλι μου. Ποιος δεν με χτυπήσει, κοπέλα μου κι εσύ. Με παίρνανε τηλέφωνα στο σπίτι μου και λέγανε πρόσεχα πράγματα και βρίσκανε τον άντρα μου και λέγανε πρόσεχα έναν αυτό και Στέφανε κόμενέ μου και αυτά οι ένας Ορέστης, τα έχω τα κινητά τους. Το ζητώ και εγώ αγάπη μου από το Θεό, κάθε μέρα προσεύχομαι καθημερινά. Γιατί για να μπαίνεις εσύ Τζόκερ και να ρωτάς. Είσαι τελικός άντρες του Θεό, όχι βέβαια. Άστονε, θα τον καλέσει ασφάλεια, δεν έχει σημασία. Τα τηλέφωνα δοθήκανε. Όσες μηνύσεις θέλουμε. Όσες μηνύσεις θέλουμε κάνουμε. Εσύ τι πρόβλημα έχεις. Και επειδή ρωνεύεσαι Μελίνα, θα βγεις από το live για να πάρεις, σίγαση. Να μάθεις να σέβεσαι σίγαση, φυσικά. Στέφανε, γιατί δεν μπορώ να τους πετάω.
Δεν με λένε Αντρέα. Και μόνο που με λες Αντρέα... Σε έχω για σύγκαση και για αποκλεισμό. Κάτσε να σε αφαιρέσω και να σε ξαναβάλω. Το ξέρω, Μπάρμπαρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Στεργίου, Μπάρμπαρα. Για βγεις και ξαναμπες λίγο, αγάπη μου. Γιατί δεν θα πω κάτι να πω. Πέθανες για το τρέκι άσχημα. Μπλοκ, πού το λέει αυτό. Μάνα σου το μουνί. Μπλοκ, αμέσως. Είναι καθήκη. Τι σου κάνω. Τι σου κάνω, Στέφανε. Μια σύγχαση σου που μου κάνεις. Τι μου κάνεις. Την πόρτα μου χτυπάς. Από την πόρτα μου περνάς, βήχεις και ξαναβήχεις. Και αν δεν σ' ανοίξω να με δεις, σου κουμκατουρείς τον τοίχο. Πάμε τα πτάπια δωράκια. Την έχετε ακούσει από την παροιμία. Από την πόρτα σου περνώ, βήχω και ξαναβήχω. Και αν δεν με ανοίξει να σε δώσω, κατουρώ τον τοίχο. Ασχολούνται με εμάς, γιατί ασχολούνται. Για να απαντήσετε εσείς 215 άτομα εδώ. Τώρα άστο, κοπέλα μου, έπεσε και χτύπησα πάνω στο μάρμαρο. Πόσο κακία, έρχονται Χριστούγεννα, το βρουν μπροστά τους, αυτό το έκανε. Δεν τρέπονται να γλωσσοτρώνουν δύο ανθρώπους έτσι. Τι κάτσε, κάτσε να σε βγάλω σε ένα έξω μεσίας. Και ποιος είναι αυτός, ένας γελίος. Όπου γελάς, το λάχανο στον κήπο σου φυτρώ. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γράφεις και θα το κάνω και, θα το κάνω και ένα λεπτό λίγο να το κάνω screen γιατί μου αρέσει. Και θα σου πω και εγώ κάποιες παροιμίες τέτοιες. Λαχανάκι που κοροϊδεύεις, το πιάτο σου θα λάχει. Λοιπόν, και αυτό μου αρέσει, όποιος γελά τα λάχανα στον κήπο του φυτρώνουν. Και απ' την άλλη, λαχανάκι που κοροϊδεύεις, το πιάτο σου θα τύχει. Να είσαι καλά, Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ πολύ, φίλη μου, Ντέμι. Υπάρχει και μία άλλη. Για πες την, θα σου απαντήσω, Στεφανία, αγαπημένη μου. Είναι πολύ καλή, Στεφανία. Με τον Ωρέση κανόνιζε να βγει και από το εχθές. Βερτράβα γαμίζου. Ο Στέφανος δεν κάνει βήμα χωρίς εμένα. Αλλού χτυπάνε τα τύμπανα και αλλού χορεύει νύχτη. Ακριβώς. Αλλού χτυπάνε τα τύμπανα και αλλού γαμιέ την νύχτη. Θα το πω εγώ πιο δημόσια και πιο χοντρά. Και εγώ θα πω κάτι άλλο. Όλοι εσείς που γράφετε, άμα σας πεφτώσει χιόνις, θα μυρίζει ο κόλος σας γνωστή κανένα χρόνο. Δεν γνωρίζουν αυτή τη σημαίνει, Αντρεούλης. Αυτοί νομίζουν ότι με κάνεις ό,τι θέλεις ή φεύγεις μόνος σου και πας όπου θέλεις μόνος σου. Αυτοί αυτό νομίζουν. Κοιμούνται όρθιοι. Στο σπίτι του Αντρεούλη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στο σπίτι του Αντρεούλη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Αντρεούλης έχει σπίτι πατροπαράδοτο. Δεν έχει μπουρδέλο σπίτι ο Αντρεούλης. Ευχαριστούμε, Μαρία. Μέρες μέσα στην εβδομάδα. Αυτές τις μέρες έλα να τις τρως και εσύ, έλα. Αυτές τις μέρες μέσα στην εβδομάδα που θα σε πηγαίνουν οι τέσσερις και ο παπάς πέντε. Γιατί έχεις δράματα που χτύπησες. Να, πάλι τα ίδια ρωτάει. Πάνω στο μουνί σου. Όχι πάνω στο μουνί, τσέλιος. Τρελάδικες. Θα κάνεις λίγο μουνάδα εδώ. Λέει την καντακάγκελα που είναι γιατί. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Αυτή. Ευχαριστώ, Λούλη μου. Ευχαριστώ. Γεια σου Κώστα, Μιλάουνα, Στέφανη σε Θεούλης. Ναι ρε Νόφη, άμα δεν γίνει και λίγο τρόλο ρε.
Kate λέει, τι είναι αυτό πάλι. Μα το Kate θέλω να μου το δώσει αυτός. Ποιος? Εγώ τη μαλακής γράφει εδώ. Τι το βλέπεις. Ποιος είναι. Παιδιά, δεν πιστεύω σε αυτά εγώ. Ήταν να γίνει και έγινε. Τελείωσε. Αυτός όμως που το προκάλεσε με τα τηλέφωνα, που είναι ηθικός αυτουργός, θα το έχει φάει τη μηνυσούρα, θα το βρουν τα τηλέφωνα αυτά και ας έρθουν να πούν γιατί ενοχλούσαν χθες το βράδυ το προσωπικό μου κινητό και λέγανε όλες αυτές τις προσθήκες και τις ανομαλίες. Και ο Στέφανος είναι μάρτυρας, τις κάνει και ο εισαγγελέας αυτή. Άρση, δεν με ενδιαφέρει. Άρση, μπορεί του γίνεται. Ευχαριστώ πολύ, θα σου απαντήσω. Αφού είδε όνειρο, έπρεπε να προσέγγεις, αγαπημένα. Τι να προσέχω, Ντίμη μου, συνήθως τα όνειρα μου βγαίνουν μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αυτό έγινε μέσα στο βράδυ, τι να κάνουμε τώρα. Το μόνο που κάνει είναι να αυτή τη στιγμή να μετρώει το χτύπημα να μετρώει. Γεια σου, Βουλίνη, Αλεξοπούλου. Πώς έγινε. Πάλι τα ρωτάει αυτή. Θες να σου πω. Όπως σου έκανε ο Αντρεούλης εσένα, Σοφία Καράγλυφο μου Νάδα, είχες κάτι τρίγες κάγγελο. Έλα, ξεράσω. Θα ξεράσω, σε παρακαλώ, έλεος. Γλυφό μου Νάδα, μπλέχτηκε το κεφάλι του μέσα στα κάγγελα που είχες για τρίγες και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Νικόλα, δεν θα κάθομαι να ασχολούμαι με μαλάκια σαν και σένα. Ο κάθε τρελός μέσα στο TikTok μπορεί να αποκαλείται όπως θέλει. Λοιπόν. Άντε, Σοφία, που θες να σου εξηγήσω. Πάρε λοιπόν τώρα και ρώτα εσύ τον Παλαβό στο εξωτερικό γιατί λέγεται Εθνικό Σταρ. Ένα Παλαβό. Ποια αυτός ο... Ένας που μπήκε μέσα στο προφίλ μου και δήλωνε παιδόφιλος. Και υποστή... Άντε μου λέει με την πουστάρι την Ελληνή. Και δήλωνε παιδόφιλος και έγινε ολόκληρο φασαρία τότε. Που με έγινε η Πακιστανή το πέρα. Υποστήριζε τους παιδόφιλους. Στο Ζάπιο, ωραία απάντηση. Μα ήθελες να την ακούσεις, τι να σου πω. Εάν το συνεχίσει, Σοφία, αυτό το τρόλ, θα σε κάνω μπλοκ. Άμα το συνεχίσω, το συνεχίζω κι εγώ. Δεν θέλω να ακούω μαλακίες εγώ, βραδιάτικο. Αφού μου λέει πώς το έπαθες, τι να της απαντήσω κι εγώ. Αφού η γυναίκα είναι γκάου γκάου. Πώς το έπαθε. Να μάθετε, γιατί είσαστε τελείως αμόρφωτα υποκείμενα κάποιοι, να μάθετε ότι ο τίτλος Εθνικό Σταρ έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και δεν είναι σούργελο αυτός ο τίτλος και είναι εμπορικό δικαίωμα. Ξέρετε τι σημαίνει ζώα, εμπορικό δικαίωμα. Κάντε λοιπόν, πάτε να διαβάστε κανένα αυτό. Νικολάκη μου, Νίκο μου, αγόρι μου. Γογουλίνη τον απέκτησε με κόπο άντι γιατί ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε, ακριβώς. Και βάση περιπτώσει, ας δείξουμε και λίγο σεβασμό και σε μια λίγη μου κουκλάκι, δηλαδή πιο πριν από μένα. Τι είναι αυτή η ισοπαίδωση αξιών, έλεος πια. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Εύχομαι να είσαι καλά, αγόρι μου. Εύχομαι να είσαι καλά. Τι είσαι, αγαπημένο. Το διχτάκι πονάει τα αυτή μου εδώ. Έτσι. Δεν χαλιέμαι, εμείς δεν αφοριέσαι, φίλοι μου. Ούτε, Μαρία μου, άσου να λένε, δεν με ενδιαφέρει κανένας, ειλικρινά σου μιλάω. Μαρία Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει ένα χαλαρωτικό. Τι λέει ρε. Παίρνω όξο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρώμη και τη Μανιστρούλα.
Ρόμο, ξεκουμπίδια, μπράβο, δεν θα σου απαντήσω, είδες πόσο καλή συντονιστρία είναι. Πολύ σωστά με το τελευταίο σχόλιο. Πάλι καλά λέει που δεν χτύπησες να μείνεις στον τόπο να τρέχουνε το Στέφανο μέρα, Αντρεούλη. Άκου εδώ οι άλλοι. Εσύ να είσαι να μην ανακατεύεσαι το ότι θα τρέχανε και μην πετάς τρόλ, καλά τι έκανες. Αυτή επίσης θα γράφει αυτά. Ρώμο κι αυτή. Να μην σου πω ότι θα φάει και μπλοκ τώρα. Γιατί μας κάνει την καμπόσο. Δεν πάνε να γαμηθούνε, Μαρία. Δεν πάνε να... Στο σπίτι μου επαναλαμβάνω, κουμάντο κάνω εγώ. Κι εγώ. Θα θέλανε κάποιοι πάρα πολύ να δουν τον Στέφανο τρελό να γυρίζει στους δρόμους και να μην έχει τον ήλιο μοίρα, αλλά αυτό εγώ δεν θα το επιτρέψω όσο ζω. Αυτό δεν θα το επιτρέψω ποτέ. Ο άντρας μου έχει σπίτι και είναι με τον άντρα του. Για να μην ανοίξω το στόμα μου και τα πόδια. Αυτό δεν θα το επιτρέψω εγώ ποτέ. Να συμβεί ο άντρας μου να μην είναι στο σπίτι του. Είστε λίγοι ζευγάρι. Ωχ, Παναγία μου, τι ρωτάει μετά από 100 χρόνια. Όχι. Ευχαριστώ πολύ πολύ, Τιμή. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Θόρω να πάνε να παντρευτούν. Τι με ενδιαφέρει εμένα, Δέσποι, Σετ. Ευχαριστώ πολύ για τα περαστικά σας, παιδιά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Εμιλία. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Α, η υπόθεση τραβάει τσιγάρο τώρα, ακριβώς. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Θα σβήσουμε και το δικό σου σχόλιο. Ό,τι δεν μας αρέσει, το σβήνουμε. Δεν έχουμε ανάγκη να ανεβαίνουμε άτομα με τέτοιες μαλακίες. Και τώρα που θα πάνε 200... Θα έχω 900 να δεις, δεν θα σου απαντήσω τι έχει να γίνει εδώ. Γεια σου, Εβούλα μου, αγάπη μου, Εύα, μαστέρι μου. Θα γίνει και η Εύα τώρα. Καλύτερα, αν υπάρχει αυτό το όνομα, πάρει μια φάπα. Διώχνε, ναι. Και την επόμενη. Μάγκη, Εύα, γεια σου, Ρεβάρα. Ήθελα να σου πω ότι προ... Τι προ... Θέλω ένα Ανδρέα καταρχάς. Κόφτε το Ανδρέας. Μην το ξαναδώ. Καλύτερα είναι λίγο. Είμαι λίγο καλύτερα, Εύα μου. Να σε καλά, Εύα μου, να σε καλά. Γεια σου, Γιάννη 86. Δεν καταλαβαίνω γιατί με κάνατε σίγαση, γιατί τι θέλαμε και σε κάναμε. Να μάθεις να μην ηρωνεύεσαι. Ποιος το λέει. Αυτή η κοπέλα που έβγαλαμε έξω, καλά κάναμε. Να μάθεις να μην ηρωνεύεσαι. Oh. Πετάγεσαι σαν την ψωλή σαν τζάντζαλα. Το μουνί και το χταπόδι όσο το χτυπάς απλώνουν. Ακριβώς. Όσο δεν σας κάνουμε σίγαση, τα σχόλιά σας απλώνουνε. Όχι, 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 δεν θα σου απαντήσω και γίνει Μέρκελ. Όχι, όχι. Βάψε. Μπράβο, δεν σου απαντώ. Μέρκελ και χειρότερη από Μέρκελ, σε θέλω. Θάτσερ, Μέρκελ. Ξέρετε κάτι ωραία τέτοια που δώσω. Μα είναι δυνατό ξαφνικά να πετάγονται σαν την ψωλή στα τζάτζαλα μέσα στα λάχανα. Ο Ψόλαρης και ο Κάβλαρος, τα πιο μεγάλα κράτη, πήγανε και φτιάσανε το μούναρο πάνω στο κρεβάτι. Ο Άκης λέει, συνεχίζω, ότι το γελαστό παιδί είναι το καλύτερο έχει τραγουδήσει. Το γελαστό παιδί, αγαπητές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μια και είστε μουσικός, να ξέρετε. Δεν το τραγούδισα μία φορά, το έχω τραγουδήσει για 16 αριστερές δολοφονίες με τους μήνες που γίνανε, με τα ονόματα των μητέρων που είχαν αυτοί οι δολοφονημένοι. Και παράλληλα το έχω τραγουδήσει και με κλασικό τρόπο, ήταν πρωί Αυγούστου. Και ακόμη έχω να το τραγουδήσω και για τον Άρη τον Βελουχιώτη και για κάποια άλλα παιδιά
που έφυγαν στο Πολυτεχνείο. Αυτά όλα απαιτούν έξοδα και απαιτούν μεγάλο κόπο. Ήταν πρωί τ' Αυγούστου κοντά στη Ρόδο Αυγή. Βγήκα να πάρω αγέρα. Αχ, τώρα το Φεβρουάριο έχουμε και τη δολοφονία του Γιακουμάκη του αδερφού μου. Τώρα, το Φεβρουάριο είναι τώρα σε δύο μήνες. Το Φεβρουάριο δεν είναι σε δύο μήνες. Σε τρεις. Ούτε τρεις, τέσσερις. Στέφανε, τι λες, έχουμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη. Κάτσε να βγει ο Νοέμβρη. Έτοιμος είναι. Εξάλλου ο Βαγγέλης δεν πέθανε στο τέλος του μήνα. Και βάζω Ανδρεούλη. Ευχαριστώ πολύ. Πού έχεις μαγαζί να έρθουμε. Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή. Σκοτώσαν. Παιδιά, ήταν τρομακτικό αυτό το πράγμα χτες που μου συνέβη. Δεν το έχω ξαναζήσει δηλαδή, πραγματικά. 155 άτομα τώρα αξίζει ακόμα θα μιλάμε. Τώρα μην υποτιμάω σαν θέλω, Στέφανε. Μην υποτιμάω βέβαια. Αχ. Να πάμε και κανένα δώρα. Κανένα tap-tap έχει κολλήσει στο 30. Καμία γραφή στο αστεράκι, κανένα δωράκι. Παραλία διστό μου, διότι σου απαντάει η κοπέλα. Και μην προσβάλλει του ανθρώπου. Εντάξει. Βιοτία στην Εύβοια. Πάνε δούλε και κάθε δώρο. Τράβα γαμίσω από το σούργελο. Πέτα από το σούργελο έξω. Γεια σου καλύφτη αστέρι μου, ζωγραφιά μου. Μόνο έφυγε. Εδώ έρευνα πρέπει. Τι να κάνουμε, Μαρία μου, δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό που σε αμυφαστήσετε, τον Τζόνι, δεν μιλάω με τον Χριστόφορο Κολόμπο. Λες και όταν γράφουνε με, όταν έγραψες εσύ βρε μαλάκα το σχόλιο ότι με σκοτώσανε, λες και εγώ θα στενοχωρεθώ. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που δεν φοβάμαι το θάνατο. Γιατί πιστεύω στην αιωνιότητα της ψυχής, δεν καταλαβαίνετε. Ψυχή είναι αιώνιος. Μια συνάδελφος της μαμάς μου είναι φίλης του Βαγγέλη. Πόσο άδικα χάθηκε αυτό το παιδί. Ο Βαγγέλης είναι συγγενής μου, αγαπητέ Βαγγέλη. Είναι φίλη του, μια συνάδελφος της μαμάς μου είναι φίλη του Βαγγέλη που άδικα χάθηκε από παιδί. Καλό βράδυ, Νόπι μου. Ναι, του Βαγγέλη, του Γιακουμάκη. Οι Ανδρεαδάκηδες στην Κρήτη, οι Γιακουμάκηδες είναι συγγενείς. Αν είναι εύκολο, πέστε μας ένα τραγούδι, βάλτε μας ένα τραγούδι μας. Με το να το απολαύσουμε. Δήμητρά μου, δεν γίνεται εδώ που είμαι. Αύριο. Στο κρεβάτι δεν έχω. Η τηλεόραση είναι στο σαλόνι. Όχι, και εδώ έχουμε τηλεόραση, δεν έχουμε μεγάλα μεγάφωνα. Και δεν θα ακούσετε. Στην τηλεόραση έχουμε οικοσύστημα. Και εδώ θα βάλουμε. Βάλουμε μικρά. Εξάλλου είμαι άρρωστος. Τι να σας πω, ότι δεν είχα στηρίξει τα αυτιά μου το διχτάκι. Και ξύπνησα από το πρωί και φύγει το διχτάκι και η Γάζα. Το ξαναβάλαμε όπως όπως. Μέχρι να έρθει... Δεν έχω τίποτα, μάνα μου, στο σώμα. Γεια σου, νούτι μου. Μου δίνει υπομονή η Παναγία. Γεια σου, κόρη δικηγόρου. Ευχαριστικά, αν δεν είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλ Μπα. Να είσαι πάντα καλά, με υγεία. Σε γνώρισα στη διαδήλωση πριν χρόνια στην Κίνη για τη δολοφονία του Σε γνώρισα στη διαδήλωση πριν χρόνια στην Κίνη. Δεν ήταν στην Κίνη, αγαπητέ. Αυτό ήταν στα στήρα. Όχι, μην παίζει το για τη δολοφονία του σκυλού Μάγκη, ακριβώς. Που κάποιος αλήτης που είχε μία ταβέρνα έλειωσε το κεφάλι του σκυλιού. Και κάναμε ολόκληρη διαδήλωση στην Εύβοια. Στα στήρα Ευβίας
μια τεράστια πορεία, τεράστια πορεία. Και του το κλείσαμε το μαγαζί του κυρίου αυτού με πρωτεργάτρια την κυρία Μάρθα Πουλτίδου. Πρωτεργάτρια. Ευχαριστώ, Άγκη, να είσαι καλά. Με πρωτεργάτρια τη μεγάλη Μάρθα Πουλτίδου, τη φίλη μου, τη Ζωόφυλλο. Το κλείσαμε το μαγαζί του κυρίου αυτού το 2014-15, νομίζω 14, δεν θυμάμαι παιδιά, 14-15. Όσους αγώνες έχεις κάνει για τα δικαιώματα ανθρώπων και ζώων, σεβασμός. Ευχαριστώ πολύ, Ντίμη μου. Αυτά τα έχει καταγράψει ιστορία. Και όχι εδώ τα σούργελα της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα έκανα για να τα καταγράψω. Τα έκανα γιατί αγαπούσα στη ζωή μου τους ανθρώπους, τα ζώα και κάθε πράγμα που κινείται και υπάρχει. Και να είναι βέβαιος ότι όποιος θίξει τα ιερά και τα όσια μου, θα τον κάνω σαν δικαστήρα να με πληρώνει μία ζωή. Να θέλω την ώρα. Γιατί έχω περάσει πάρα πολλά εγώ στη ζωή μου. Και μία ζωή έδινα και στα ζώα και στους ανθρώπους. Και στον Αλμάζ. Οπότε να μην βγαίνουν ανθρώποι να μας κατηγορούν αδίκως. Ναι, μετά από μία πορεία για τον Παύλο Φίσα, το ένα μου παπούτσι άνοιξε μία τεράστια τρύπα από κάτω, πανάκριβο παπούτσι, και αυτό το παπούτσι θα γυαλιστεί και θα μπει σε βιτρίνα. Θα μείνει στην ιστορία για να θυμάμαι ότι έχω κάνει πορείες. Να είσαι καλά, Στεφανία μου. Ευχαριστώ πολύ, Άκη, για τα καλά σου λόγια. Να σε έχει η Παναγία γερό. Να είσαι καλά, Στεφανία. Φιλάκια. Αντερεούλη, αν σας έκαναν υπουργό πολιτισμού, τι είναι αυτό που θα κάνατε την πρώτη μέρα? Παιδιά, από την πρώτη μέρα δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι μια ουτοπία φανταστική. Από την πρώτη μέρα δεν γίνεται τίποτα. Αυτό όμως που θα κοίταγα να κάνω στη χώρα αυτή είναι να διδάσκω μέσα από τα κανάλια και μέσα από τη ζωή τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός έχει να κάνει και με την τέχνη, έχει να κάνει και με το μεγαλείο της φιλανθρωπίας, έχει να κάνει και με το πώς φερόμαστε στους γέροντες και γενικότερα έχει να κάνει με πολλά πράγματα ο πολιτισμός. Δεν έχει να κάνει μόνο με ένα πράγμα που λέγεται τέχνη. Έχει να κάνει και με την τέχνη να είσαι άνθρωπος. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός βάλεται από παντού, δυστυχώς, συμφωνώ. Και έχουμε αρχίσει να μην έχουμε πολιτισμό, παιδιά. Ακούστε αυτό που σας λέω. Είναι δηλαδή ζούμε σε μια κοινωνία απολύτιστη. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο η τέχνη. Ο πολιτισμός είναι η ζωή όλη, ολόκληρη, η συμπεριφορά. Η αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ο παραδειγματισμός μέσα από κοινωνικά έργα. Ακριβώς, υπάρχει ζουλού όπως λες και εσύ κοπέλα μου. Oh. Να κρατάω τώρα λίγο αυτό, να ξεμιλιάσω τα αυτή μου. Υπάρχει ζουλού. Έχουμε γίνει ζουλού. 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 Εδώ παιδιά, θα σας πω ένα πράγμα και δεν μ' αρέσει να κατηγορώ. Ήμουνα σε ένα live. Σε κάποιου Εμμανουήλ, Κωνσταντίνο Εμμανουήλ, έτσι λέγεται Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, έτσι λέγεται αυτός. Ναι, ναι. Και είχε μπει κάποιος μέσα από ένα stream και τον έβριζε. Κάνανε τηλεπαιχνίδι, παιχνίδι εδώ στο TikTok και τον έβριζε.
Τι έρχεται, αγαπητέ user, έρχεται. Τι έρχεται, για γράψε μας. Δεν το διαβάζουμε το έρχεται. Τι έρχεται, δεν μας γράφεις. Τι έρχεται, για γράψε μας. Σπαμάρι. Σιγά την προσωπικότητα. Όχι, να μας πει τι έρχεται. Μην το βγάλετε έξω, θα μου απαντήσει. Γιατί αν δεν μου απαντήσει, τον κάνω αιώνια μπλοκ. Εγώ θα τον κάνω, δεν τον κάνει κανένας σας μπλοκ. Να μας γράψει τι έρχεται. Για πες μας τι έρχεται. Εσένα τι σου έρχεται, το ξέρεις τι σου έρχεται. Μπλοκάκι σου έρχεται. Το κάνω εγώ τώρα μπλοκ. Το κάνω εγώ, περίμενα εδώ λίγο κάτι που θέλω. Ορισμός και σύλλαση. Έφυγε από εδώ. Και αυτός ο άνθρωπος που είχε μπει στο live του Κωνσταντίνου τον αποκαλούσε πούστη και τον έβριζε. Ο άλλος συνέχιζε να κάνει παιχνίδι, διαμαρτυρότανε μαζί του. Μετά βγήκανε, μετά από αυτό το live, ξανακάνανε live μαζί. Βγήκανε και φάγανε, συμφάγανε, συνήπιανε στο ίδιο ρεστοράν. Και σήμερα τον είδα τον Κωνσταντίνο σε live του να κατηγορεί αυτόν τον άνθρωπο που έφαγε πόσο λέει κάθαρμα είναι, που τράβαγε βίντεο, που έκανε και που έρανε. Αυτό είναι το TikTok που κάθεστε εδώ μέσα και χαλάτε την ζαχαρένια σας. Αυτή είναι η ανθρώπη του TikTok. Κατηγορεί ο ένας τον άλλον, τρώνε, πίνουνε και ξανακατηγορούνται πάλι. Λοιπόν, υβρίζονται και είναι μαζί. Τι να σας πω εγώ τώρα από εκεί πέρα, βγάλετε... σιγά την προσωπικότητα, φυσικά. Λέμε τώρα όμως, αγαπητοί. Για το θεατήν φιλίες. Τι να πει κανείς. Αντρέλη μου, από όσο ξέρω, είναι content και του δίνει κάποια ποσοστά. Για το θεατήν, φίλε. Ακριβώς. Αφού είναι όλα για τα λεφτά και το συμφέρον, λέει ο Στέφανος, ακριβώς. Δεν είναι όλα, Στέφανε, έτσι. Δεν είναι όλα, γόρι μου, έτσι. Δεν είναι όλα έτσι. Για μένα δεν είναι όλα έτσι. Άνθρωποι χωρίς αξίες είναι, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για τα περαστικά σας. Και για την παροδική φήμη. Ποια φήμη, ρε παιδιά, δεν βλέπω καμιά φήμη. Σιγά τη φήμη που έχουνε. Έχουν μπει στο TikTok και οικονομάνε λεφτά απλά από τα δώρα. Και βλέπω να φτάνουν τα δώρα τους 20.000 coins, 50.000 coins, 300.000 coins. Πάτε και τους κάνετε δώρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάτε και κάνετε σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχει τα λεφτά, γι' αυτό κάθεται και τον βρίζει, να ξέρεις. Γεια σου, ερωτό μου. Αφού μοιράζονται τα λεφτά οι δυο. Ναι, ποια φήμη έχει ο συγκεκριμένος, Εμμανουήλ, για πείτε μου λίγο, τι φήμη έχει, ως τι. Ποιος τώρα, μωρή ψωνάρα. Ως τίποτα. Ακριβώς. Ούτε κι εγώ, Μαρία Δέλτα. Αλλά μου αρέσει να τα βλέπω. Είσαι Survivor.
Ρώμα, εθνικό στάρ, το πετάω έξω. Γιατί τους μην τους φοβείς τους πετάς έξω, δεν είπε κάτι. Μεγάλη εθνικό στάρ. Να κάτσε απ' έξω να κάνει τα πτάρτα. Πού να ξέρω, Άκη μου, πού να ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω. Πού τους ξέρω όλους αυτούς, δεν ασχολούμαι. Είναι ο κύριος Τίποτα. Είχε πάει Survivor, αυτός τι έχει κάνει. Ναι, ναι. Α, καλά. Για σου γκρίνια. Κάποιοι παίχτες reality, το νομίζω ότι κάτι έχουν κάνει στη ζωή τους. Αγγελική, με ευχαριστώ. Πουθενά είναι περήφανος Ζητιάνος. Ναι, έλεγε για τα δέσποτα και για τα δέσποτα. Ποιος? Θυμάστε, ο Κωνσταντίνος ότι μαζεύει λεφτά για τα δέσποτα. Ναι, καλά. Γιατί εγώ παρακολουθούσα τα live του παλιά, ο εθνικός. Και λέει ότι είναι κομμωτής άλλης κατηγορίας στο εξωτερικό, μάλιστα. Ναι. Ακύριε. Γεια σου, ρε Ζολό. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε για τα δωράκια. Καληνύχτα, καληνύχτα, Μαρία Δημήτρη. Καλά ξημέρωμα, Δημήτρη Μαρία. Μαρία Δημήτρη. Εξάλλου πρέπει να κλείσουμε, Στέφανε, γιατί και εγώ πρέπει να ξεκουραστώ. Καλά είμαστε, Ζωλή, είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε. Έχω αυτό το πράγμα στο κεφάλι και με πιέζει. Καλό βράδυ, Ζωλή. Λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ σε όλους σας. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας μας και της γης.